Άρα, πώς πάει το αφήγημα για την Ελλάδα, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ. Οι Αμερικάνοι προσπάθησαν να πάρουν την Ελλάδα δική τους, ξεκινώντας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το σχέδιο Marshall, βοήθειας προς εμάς, με την UNRWA που πετούσαν με τα αεροπλάνα ρουχισμό, παπούτσια κτλ. Κτλ. Τρόφιμα. Δηλαδή πρώτα απ' όλα με τη φιλανθρωπία και με την οικονομική βοήθεια και μετά στείνοντας το μύθο της ελληνοτουρκικής αντιπαλότητας, ότι θα μπουν οι Τούρκοι, θα μας πάρουν νησιά, θα μας πάρουν τη Θράκη. Άρα τι σημαίνει αυτό, έπρεπε να εξοπλιστούμε, να αγοράσουμε κι άλλα οπλικά συστήματα από που θα τα αγοράζαμε, μα κυρίως από τους Αμερικάνους και κατά δεύτερον από τους Γάλλους. Αυτό κρατάει μέχρι και το 67 που κάνανε οι Αμερικάνοι τη Χούντα στην Ελλάδα, το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, και θεώρησαν ότι μας έχουνε. Αφού βέβαια είχε χτιστεί, όπως έχουμε μάθει, το δεξιό κράτος στην Ελλάδα, με τους χωροφύλακες, με τους βασανισμούς, με το ξύλο, με την ασφάλεια, με την ΕΥΠ, με τους ρουφιάνους, με τους δοσύλλογους. Πώς φτιάχνεται λοιπόν το δεξιό κράτος? Μα με εκφοβισμό, ότι αν τολμήσεις να εναντιωθείς στο κρατικό αφήγημα ή αν τολμήσεις να εκφέρεις διαφορετική γνώμη για τους ανθρώπους και για την ιδεολογία τους, θα σε φάει η μαρμάγκα, θα σε φάει το μαύρο φίδι. Και γι' αυτό φρόντισε κυρίως το ΚΚΕ και όλοι οι αριστεροί στην Ελλάδα, οι πουλημένοι βέβαια αριστεροί, οι οποίοι δίνανε οι ίδιοι τους ιδεολόγους τους, τους κορυφαίους ιδεολόγους τους, και για παραδειγματισμό τους σκότωναν. Βοήθησαν να σκοτωθούν. Άντε, δεν τους σκότωναν οι ίδιοι πάντα, πάντως βοήθησαν να σκοτωθούν. Να το βλέπει ο απλός πολίτης και να λέει, τι λες τώρα αριστερός, ούτε κατά διάνοια. Όποιος είναι αριστερός πεθαίνει σε αυτή τη χώρα. Ωραία, καλλιεργήθηκε αυτό. Τώρα φτάνουμε τα 80-85 χρόνια που έχει καλλιεργηθεί αυτό πολύ έντονα και με πολλά παραδείγματα και πολύ αιματηρά. Οπότε παρέμειναν τώρα οι γιαλαντζοί αριστεροί, αυτοί που είναι οι κυρίαρχοι ηθοποιοί, στους οποίους έχουν μοιραστεί οι ρόλοι του δεξιού, του αριστερού, του κεντρώου κτλ. Κτλ. Δεν έχουν καμία ιδεολογία, τσεπώνουν τα χρήματα της βουλευτικής αποζημίωσης, τα χρήματα της ευρωβουλευτικής αποζημίωσης, και παίζουν τον ρόλο που τους γράφεται κάθε φορά. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα τωρινό είναι βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κάθε άλλο παρά αριστερός ήταν, ποτέ δεν υπήρξε αριστερός, και έκανε την απόπειρα, πρημοδοτούμενος βέβαια από τους Αμερικάνους, να μας βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια είχε κορυφαίους υπουργούς του, αγγλικής νοοτροπίας υπουργούς, τον Τζανακόπουλο, την Αχτσιόγλου, τον Τσακαλώτο, κορυφαίοι αυτοί όλοι, το Σταθάκι, οι οποίοι φυσικά συνέτειναν στο να διαλύσουν το Βαρουφάκι φυσικά, να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάποιον απροσδιόριστο λόγο δεν τα κατάφεραν τότε, ή τουλάχιστον υλοποίησαν την Συμφωνία των Πρεσπών. Ονόμασαν ένα μόρφωμα εκεί πέρα, δεν ξέρω πώς θα το πω με χειρότερο τρόπο, το έκαναν κράτος κανονικό και του δώσανε και το όνομα Μακεδονία. Και αυτή τη στιγμή μια γιαγιούλα η οποία έχει βγει
πρώτη στις εκλογές στην Μακεδονία και η οποία λογικά θα βγει και στις επόμενες εκλογές στις 8 Μαΐου, μεθαύριο. Πώς έχει σήμερα 6, ναι, στις 8 Μαΐου είναι οι δεύτερες εκλογές, στις οποίες μάλλον θα βγει αυτή η γιαγιούλα, η οποία λέει, εγώ δεν δέχομαι, λέει, τη συνθήκη των Πρεσπών, που δεν μας λένε Βόρεια Μακεδονία, το Βόρεια δεν μου λέει κάτι, Μακεδονία μας λένε. Εγώ αυτό θα χρησιμοποιώ και αυτό πιστεύω. Είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Αρχίζουν τώρα απόγονοι του Αλεξάνδρου, ο ήλιος της Βεργίνας και τα διάφορα άλλα όμορφα που λέγονται. Τα ωραία παραμυθάκια αυτά. Λοιπόν, ένα ωραίο παράδειγμα λοιπόν είναι επίσης οι Σπαρτιάτες, που είναι της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, και του Καρατζαφέρη και του Πλεύρη, συνοδοιπόροι, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για να τους έχουν για ώρα ανάγκης, τώρα ας πούμε να τους πάρουν τις έδρες και να πάει ο Κυριάκος από 159 να πάει 170. Ήδη ο Κατσιβαρδάς που είχε ανεξαρτητοποιηθεί ψήφισε στην πρόταση Μομφής που τους είχε κάνει το Πασόκ, ψήφισε υπέρ της κυβέρνησης γιατί θέλει, λέει, μια σταθερή κυβέρνηση. Μπράβο, τους συγχαρητήρια. Ο ακροδεξιός κουντοβασιλικός μαζί με τους άλλους ακροδεξιούς κουντοβασιλικούς, δεν το συζητάμε. Ένα άλλο πολύ ωραίο παράδειγμα είναι αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Κασελάκης, που είναι ο ημνητής του Κυριάκου Μητσοτάκη, ορθογράφος στις εφημερίδες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματοποίησε το όνειρο ζωής του, που είναι να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους και να χρησιμοποιούν κάποια δοχεία γονιμοποίησης που λέγονται μήτρες γυναικών ή αναγεννήσουν αγόρια. Πάρα πολύ ωραία. Αλφα μέιλ, κυρίαρχο αρσενικό. Δεν θέλω ούτε να την αγγίξω τη γυναίκα, θέλω μόνο να τη γονιμοποιήσω για να τη... για να μου γεννήσει αγόρια. Τελείωσε. Η παλιά νοοτροπία των αντρών. Ποτέ οι άντρες δεν νομίζω ότι ήθελαν να δουν γυναίκα. Να τους γεννάει αγόρια θέλανε και τελείωσε από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Το χάος που λένε. Λοιπόν, και τώρα παριστάνει τον αριστερό, όλα καλά. Το ωραίο ήταν ότι παρατήρησα ότι ο Μητροπολίτης Κερκύρας, ο οποίος έλεγε πριν από λίγες μέρες που είχαν ψηφίσει τον νομονόμο ότι δεν θα μπει στην εκκλησία μου κανείς που έχει ψηφίσει αυτό το τερατούργημα, το ανοσιούργημα, το ιερόσυλο νομοσχέδιο. Και το βράδυ του Πάσχα τον τραβάει τον Κασελάκη και του δίνει διπλό φιλί και μετά τον ξανατραβάει και του λέει «Χριστός Ανέστη παλικάρι μου» και τραβάει και το σύζυγό του, τον Τάιλερ, και τον φυλάει και αυτόν σταυρωτά. Ο Μητροπολίτης Κερκύρας όλα αυτά. Πολύ απλά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι συνοδοιπόροι. Είναι συνοδοιπόροι του δεξιού, ακροδεξιού, χουντοβασιλικού κράτους. Τώρα αναβίωσαν και εκείνα τα καθυστερημένα παιδιά του Εκλυπώντος, του Κωνσταντίνου. Τα λένε πριγκίπες διάδοχοι και κάτι τέτοια του ελληνικού θρόνου. Εντάξει, ο υψηλότατος, ο μεγαλειότατος και μιλάμε για παράκρουση τώρα. Λες και βρισκόμαστε, τι να πω, στην εποχή του Όθωνα. Και ανάθεμα, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καν Έλληνες. Δηλαδή, ποιος είναι ο ελληνικός θρόνος? Κάτι άνθρωποι που ήρθαν από κάποιες παρήγειες χώρες, Γερμανίες, Δανίες... Καμία σχέση με την Ελλάδα. Εντάξει, να μένουν εδώ, φυσικά και μπορούν να μείνουν όποιος θέλει. Εδώ είναι ο παράδεισος. Δεν το συζητάμε, αλλά όχι να μας το παίζουν και διάδοχοι του ελληνικού θρόνου. Ποιανού ελληνικού θρόνου? Πότε είχε η Ελλάδα βασιλιά? Ποτέ. Βαβαρούς, Δανούς, Γερμανούς, τι απ' όλα. Συνεχίζεται λοιπόν
και είναι όλο χουντοβασιλικό. Τι να πιάσουμε μετά, το κόμμα Νίκη, άλλο ένα παράδειγμα. Και αυτό, όλοι χουντοβασιλικοί μέσα, κανονικότατα, συνεχίζουν το σοβαρότατα αιμοσταγές χουντοβασιλικό, ακροδεξιό μας κυβερνητικό σχήμα. Η Νίκη, ποιο άλλο κόμμα είναι στη Βουλή, ή ο Βελόπουλος, όλοι, οι Σπαρτιάτες, όλοι. Εφόσον συνεργάζεσαι με ακροδεξιούς βασανιστές της Χούντας, τα παιδιά τους, τα νύψια τους, γιατί κάποιοι, για κάποιους λόγους δεν τεκνοποίησαν, είσαι και εσύ το ίδιο. Μα λέει διαμαρτύρομαι. Διαμαρτύρησες σε αυτόν που έχει βασανίσει τα αδέλφια σου. Με ποιον τρόπο διαμαρτύρεσαι? Και λέει και να του το πεις, θα το καταλάβει. Όχι βέβαια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Λέει, μα το λέμε, λέει, διαμαρτυρόμαστε στην κυβέρνηση, στην νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση. Πώς είναι νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, εφόσον τα αποτελέσματα από το 1981 τα βγάζει μια ιδιωτική εταιρεία? Δεν τα βγάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή η ιδιωτική εταιρεία δίνει αυτά τα αποτελέσματα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και βγαίνει ο κύριος, ο επικεφαλής μέχρι πολύ πρόσφατα της εταιρείας αυτής, ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, και λέει: μα εγώ σας εγγυώμαι ότι δεν έχει γίνει ποτέ νοθεία, ότι είναι οι πιο διάβλητες εκλογές που έχουν γίνει από το 81 και μετά, που τα ανέλαβε η Singular Logic. Τι θα πει ο άνθρωπος αυτός? Αυτός παίρνει επιχορήγηση 1.600.000, κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μυθικά ποσά. Από το 81 μέχρι τώρα όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.